Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Στις κάλπες σήμερα το πρωί, πάνω από 2.000 οικονομολόγοι. 6 παρατάξεις διεκδικούσαν τις ψήφους των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Οι εκλογές έγιναν στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Οδό Ζαΐμη, στην Πάτρα, και το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος των οικονομολόγων για τη νέα τριετία είναι η ενότητα του κλάδου αλλά και η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου προς την κυβέρνηση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, αφού και το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας τριετούς θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου την ευθύνη τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικό είχε η παράταξη η δική μας, η Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων. Σε αυτή την τριετία που πέρασε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αγωνιστήκαμε για τους συναδέλφους οικονομολόγους. Κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα που απασχολούν την εθνική μας οικονομία. Και καλούμε τους συναδέλφους να έρθουν σήμερα να μας κρίνουν, να μας συγκρίνουν και βεβαίως να έχουν μια μαζική συμμετοχή για το καλό του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Όσον αφορά τώρα το μέλλον, η επόμενη τριετία, τι πρέπει να είναι οι στόχοι, κύριε Πρόεδρε? Η στόχη της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων είναι να πετύχουμε και πάλι μια μεγάλη νίκη. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι η ενότητα, όπως κάναμε και στο παρελθόν με όλους τους οικονομολόγους, να ξέρετε ότι στο Οικονομικό Επιμελητήριο δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες, έχουμε αφήσει την κομματική ταυτότητα στην άκρη και συνεργαζόμαστε όλες οι παρατάξεις για το καλό των οικονομολόγων. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.